Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι επιτέθηκαν φραστικά στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο κατά την άφηξή του στο ελληνικό σπίτι της Πανεπιστημίουπολης για την προβολή της ταινίας του Κώστα Γαβρά «Ζήτα, παρουσία του σκηνοθέτη». Μετά την επίθεση, η βραδιά αφιέρωμα στον κύριο Γαβρά κυρώθηκε. Για τρομοκρατικού χαρακτήρα παρέμβαση Γάλλων αρχικών και Ελλήνων οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Για μυθεύματα που διαψεύδονται από το βίντεο, μιλά ο συνασπισμός. Όλοι γελάσαμε με την ανακοίνωση του κύριου Πάγκαλου, είπε Έλληνας φοιτητής στο Παρίσι. Στο Παρίσι όμως αναμένεται να μεταβεί και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να ενημερώσει τον Νικολά Σαρκοζή για τις ελληνικές θέσεις πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θεωρεί επιβεβλημένο το ταξίδι στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ώστε να συζητήσει διαζώσεις με τον Γάλλο Πρόεδρο για το περιεχόμενο του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας. Την Παρασκευή συνεδριάζει και το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να ζητήσει από τα στελέχη του κόμματος να βοηθήσουν την κυβέρνηση για το καλό της χώρας. Ισχυρή σεισμική δόνηση με μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:49 το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωροδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Λασιθίου. Το κρυφό φλερ της Νέας Δημοκρατίας με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λαός, Μάκη Βορύδη, έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Λαός και έντονο εκνευρισμό στο Γιώργο Καρατζαφέρη. Παράλληλα, έχει πυροδοτήσει ένταση στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργή του Γιώργου Καρατζαφέρη ήταν τέτοια που επικοινώνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής με τον κύριο Βορύδη και του ζήτησε να προβεί σε διάψευση, ότι δηλαδή δεν υφίσταται πολιτικό φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία. Στον εισαγγελέα Σερών αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 12χρονος που το απόγευμα της Κυριακής πυροβόλησε και σκότωσε τον 7χρονο ξάδελφό του στο λιμνοχώρι Ηρακλία Σερών. Στο αστυνομικό τμήμα κρατούνται και οι γονείς του 12χρονου που θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της αμέλειας, ενώ, όπως αποδείχτηκε, το κυνηγητικό όπλο ανήκε στον πατέρα του 12χρονου. Φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει το πόρισμα του γιατροδικαστή Σερών, Μινά Γεωργιάδη. Αλλάζουμε θέμα. Αν μπορούσαμε με τις πρόωρες εκλογές να μειώσουμε το χρέος, να κάναμε όχι μία αλλά 5 φορές εκλογές, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σε όσους εκτός και εντός ΠΑΣΟΚ επενδύουν στο ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες στην Άνοιξη. Προσθέτει με έμφαση ότι με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου εξασφαλίστηκε πολιτική σταθερότητα 3 ετών. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Γιάννης Ραγκούσης εμφανίζεται σίγουρος ότι οι θυσίες του λαού θα πιάσουν τόπο και ζητά να υπάρξουν συνταγματικές ρυθμίσεις, ώστε καμία κυβέρνηση στο μέλλον, τύπου Καραμαλή, όπως λέει χαρακτηριστικά, να μην καταστρέψει τη χώρα υπερχρεώνοντάς την. Εκτός συνόρων τώρα, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη Λιβύη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξει η επικεφαλής του State Department, Χίλαρη Κλίντον, κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα στη Γενέβη με Ευρωπαίους ομόλογους της. Στο πεδίο των συγκρούσεων, οι αντικαταστατικοί διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι χιλιάδες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν περικυκλώσει την πόλη Ζαουίγια και ετοιμάζουν επίθεση. Στη Γενέβη, η Χίλαρη Κλίντον αναμένεται να συναντηθεί με τους ομολόγους της από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και με αξιωματούχους από αραβικές και αφρικανικές χώρες, από την Αυστραλία και τη Ρωσία. Η επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει συμφωνία ως προς την επιβολή νέων κυρώσεων στο καθεστώς Καντάφη. Διερευνητικές επαφές για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού ξεκίνησε τη Δευτέρα το κεντροδεξιό κόμμα Φινέ Γκάιλ που ήρθε πρώτο στις εθνικές εκλογές της Ιρλανδίας. Μείζον θέμα της νέας κυβέρνησης θα είναι η επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πρωτοβουλία κινήσεων ανήκει στο Φινέ Γκάιλ που κέρδισε τις 70 από τις 166 έδρες της Ιρλανδικής κάτω βουλής σύμφωνα με τα τώρα αποτελέσματα. Ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, καθώς επαναλαμβάνεται η δίκη για υπόθεση φοροδιαφυγής, στην οποία κατηγορούμενοι είναι και συνεργάτες του Καβαλιέρε. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά δικών που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Ιταλός Πρωθυπουργός, την ώρα μάλιστα που η δημόσια εικόνα του παρουσιάζει έντονη θωρά λόγω των εις βάρος των σκανδάλων. Να περάσουμε τώρα στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ως 3 από 4. Ήταν είδηση σε 5 λεπτά από την Εγνατία τηλεόραση.